Ενώ για ζητήματα που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με αυτό που λέμε πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα και στο χώρο των αγροτικών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γενικότερα, με μια αξιόλογη παρουσία και έργο. Θα ήθελα να αρχίσω την ερώτησή μου και τη σημερινή μας εκπομπή, κύριε Βέτα, μετά από την παρουσίαση του σχεδίου ανάκαμψης από τον κύριο Μητσοτάκη. Ποια είναι η θέση σας για το σχέδιο ανάκαμψης παρουσίαση ο Μητσοτάκης και γιατί το λέω αυτό? Εν ώψη της πανδημίας κρύβονται πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας, που έχουν να κάνουν με την ίδια την ανάπτυξή της. Και βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας πολλά ζητήματα που έχουν ήδη προδιαγραφεί από την έκθεση Ψαρίδη, που πολλοί κόσμος δεν την ξέρει καν. Πανδημία και μέσα στην πανδημία περνάνε τεράστια σημασία ζητήματα για το μέλλον, την προοπτική, την ανάπτυξη αυτή της χώρας και τη ζωή της κοινωνίας. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το σχέδιο ανάκαμψης και ορισμένα λόγια για το σχέδιο Ψαρίδη. Καλημέρα κύριε Βασκαλά, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω έχουμε την πρώτερη εμπειρία και ο κόσμος τώρα που μας ακούει βάζει το χέρι του στην τσέπη και με βάση αυτό κρίνει. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Με παρεμβάσεις τις οποίες ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της εργασίας. Με παρεμβάσεις που έχει, με τα νομοθετήματα της που σχετίζονται με τον τοχευτικό νόμο, με τη διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας του κόσμου που χρωστάει. Με καμία αναφορά στους μισθούς, στην αύξηση της κατανάλωσης, στην χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων, των μαγαζιών. Εγώ πάντα επιμένω να μην χρησιμοποιώ τη λέξη μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί αδικεί την ιστορία όλη αυτή και την κουβέντα που κάνουμε. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι η Ελλάδα έχει μικρά μαγαζιά. Έχει πολλά μικρά μαγαζιά, πολλές μικρές επιχειρήσεις, λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο όρος μικρομεσαίες αδικεί την κουβέντα μας. Άρα λοιπόν με όλο αυτό το πλαίσιο, με την κατάργηση δικαιωμάτων στην εργασία, με το να δουλεύεις και να μην πληρώνεις και να το παίρνεις σε άδεια, με το σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, σε κάνα δύο μήνες θα αρχίσει ο πτωχευτικός νόμος να ρευστοποιεί όχι μόνο πρώτες κατοικίες. Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων σημαίνει με ρωτάμε ταπείνας. Βεβαίως. Σε καθοδηγεί λοιπόν και σε καθοδηγεί μάλλον και σε κατευθύνει στο να συζητήσεις με τον εργοδότη σου την ατομική σου σύμβαση. Τώρα μην γελιόμαστε. Ξέρω ότι πάρα πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είχαν κατά νου όλα αυτά τα πράγματα και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να μην ψηφίσουν, να μείνουν στην αποχή, να απογοητευτούν και να πούν ότι έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι θα παραμείνουν. Δεν είχαν στο νου τους ότι δύο χρόνια μετά θα έχουμε έρθει στην αποκάλυψη του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα μας οδηγήσει σε πραγματική αποκάλυψη. Τώρα κύριε Βασκαλάκη, το ζήτημα δεν είναι ποιος είναι Σιριζέος και είναι Δημοκράτης όταν παίρνεις 680 ευρώ. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι εδώ ψηφίζεις πλέον με την τάξη σου, με το συμφέρον σου και πρέπει να σταθείς απέναντι σε οποιονδήποτε πάει να σου κλέψει αυτό το μεροκάματο. Αυτή είναι νομίζω η στιγμή που πρέπει να καταλάβουμε που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ο κάθε ψηφοφόρος. Τώρα, για το σχέδιο ανάκαμψης. Το ξέραμε από την αρχή. Λεφτά για λίγους, λεφτά για τους πολλούς. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι το χρήμα πρέπει να το έχουν ήδη στα χέρια τους και αυτοί θα αφήνουν το χρήμα να διαχέεται σιγά σιγά προς τα κάτω και έτσι θα πλουτίσουμε όλοι μας. Αυτές είναι νομίζω σκέψεις που ανήκουν στο παρελθόν, ανήκουν στο 1950. Ναι, δεν αλλά από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μιλάμε για αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Ναι, οι αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας θα είναι συγκεκριμένες. Θα κλείσουν τα μικρά μαγαζιά, γιατί εγώ πιστεύω, λέει ο Μητσοτάκης, ότι πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλες συνέργειες. Μα πώς θα έχεις πολύ μεγάλες συνέργειες όταν κλείσεις 300.000 μαγαζιά? Δεν πρέπει ταυτόχρονα να έχεις μέρημνα για τους ανθρώπους αυτούς? Έχεις κάποιο νομοθέτημα αυτή τη στιγμή? Έχει ο Μητσοτάκης κάποιο νομοθέτημα το οποίο δημιουργεί και οδηγεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πάρα πολύ λίγες, σε μεγάλες συνέργειες? Έχει κρατηθεί κάποιο τέτοιο νομοσχέδιο? Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις. Μα δεν έχει το θέσει σχέδιο ανάκαμψης. Παραμένει άγνωστο στους κοινωνικούς εταίρους και στους παραγωγικούς φορείς. Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρει κανένας τι έχουν στο μυαλό. Αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι όλα γίνονται ρήμιν και του κοινοβουλίου, κυρίως όμως γίνονται ρήμιν του ελληνικού λαού. Παρ' όλα αυτά, όποιος ψάξει τον αναπτυξιακό νόμο της χώρας, τον οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, θα έχει ενδιαφέρον να πει, για να δούμε στην περιφέρεια της Κρήτης, πόσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο. Η εικόνα που θα δει λοιπόν θα είναι απογοητευτική και δεν θα είναι απογοητευτική γιατί ο κόσμος δεν θέλει. Θα είναι απογοητευτική γιατί δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, κανένας σχεδιασμός και κανένα ενδιαφέρον
για τις υγιείς παραγωγικές. Για όλες τις άλλες επιχειρήσεις όπου είναι κρατικοδίαιτες, και υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι κρατικοδίαιτες δυστυχώς στη χώρα μας, μπορεί να υπάρξει μια μικρή μέρημνα. Τέλος πάντων, εδώ γίνεται ένα τεράστιο, μια τεράστια κουβέντα. Εκτός, γίνεται στα κανάλια, γίνεται, αν θέλετε, λίγη κουβέντα στο κοινοβούλιο. Χθες καταναλώθηκαν 5 ώρες για να συζητηθεί ένα σχέδιο το οποίο θα λειτουργήσει στη χώρα για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια. Θα το διαχειριστούν οι επόμενες 2-3 κυβερνήσεις. Λένε ότι θα έχουμε 19 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις, 18 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις και κάπου 13-12,7 δάνεια. Δεν ξέρει κανείς ποιος θα πάρει τα δάνεια αυτά, πόσα θα πάρει τα δάνεια αυτά, πού θα πάνε αυτές οι χρηματοδοτήσεις, ποιους κλάδους θα χρηματοδοτήσουμε, ποιους θα στηρίξουμε. Και αν νομίζουν ότι πάλι η Ελλάδα μέσω ενός λάθος μοντέλου τουριστικού, εννοώ με τη μορφή των μεγάλων ξενοδοχείων και όχι με τη στήριξη του αγροτουρισμού. Εδώ βάζεται όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή η γέφυρα για την επόμενη μέρα, ποιοι θα την περάσουν αυτή τη γέφυρα και ποιοι θα πάρουν τα χρήματα. Ξέρετε, κύριε Σκαλάκη, όσοι περνάνε τις γέφυρες σε κάθε πόλεμο, οι νεκροί θα είναι πάντα, σε εισαγωγικά, ο απλός κόσμος, ο απλός λαός. Ο άνθρωπος σήμερα ο οποίος έχει ένα μικρό μαγαζί, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια μικρή αγροτική παραγωγική επιχείρηση, ο άνθρωπος ο οποίος είναι νέος επιστήμονας και προσπαθεί να βρει το ρόλο του, να βρει μια δουλειά στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως υποθήκη το πτυχίο του και δεν θα βρίσκει. Πάμε λοιπόν στην κουβέντα του αύριο, χωρίς να συζητήσουμε το εξής, κύριε Δεσκαλάκη. Τελειώνει η πανδημία, σε λίγο καιρό να είμαστε καλά και να ευχηθούμε όλοι να τελειώσει. Ποια θα είναι η κουβέντα για το κοινωνικό δίχτυ, γιατί θα υπάρξουν άνεργοι χιλιάδες. Χιλιάδες άνεργοι. Ποιο θα είναι το δίχτυ αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα για να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπετε κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σχέδιο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ποια είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη των μικροσυνταξιούχων, των συνταξιούχων, γιατί έχουμε μια άλλη μέρα σήμερα. Και στη βάση αυτή της άλλης μέρας συζητάμε. Καμία απολύτως κουβέντα. Ποια είναι η κουβέντα σήμερα για το κατώτατο μισθό, κύριε Δασκαλάκη, που γίνεται? Με 6,50 θα πάμε στο 2030. Με 5,80 θα πάμε στο 2030. Με αυτούς τους μισθούς θα πάμε στο 2030. Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, όταν αρχίσει ο πτωχευτικός νόμος και βγουν εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Κρήτη, και μιλώ για την Κρήτη, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά μια και μιλάμε τώρα με το ραδιόφωνο της Κρήτης, αναφέρομαι σε αυτή. Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βάλει υποθήκη τα σπίτια τους, τις επαγγελματικές τους στέγες για να πάρουν ένα δάνειο? Πώς θα, δεν διεξάγεται καμιά κουβέντα στήριξης ούτε της επιχειρηματικότητας ούτε και της κοινωνίας. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι μια άλλη μέρα συνηθισμένη όπως ήταν πάντα μετά από κάθε κρίση. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερη κατάσταση, την οποία θα σηκώσει τις πλάτες της πάλι ο κόσμος, πάλι ο ελληνικός λαός. Αν ρωτιέται, εγώ φαντάζομαι υπάρχουν δυστυχώς, το λέω αυτό, χιλιάδες άνθρωποι άνεργοι στην Κρήτη. Φαντάζομαι αυτοί οι άνθρωποι πώς θα βοηθηθούν μέσα αύριο. Αυτός που κλείνει το μαγαζί του έχοντας μια μικρή επιχείρηση ή έχοντας μια μικρή επιχείρηση τόσα χρόνια και την κλείνει την επιχείρησή του. Τι μέλλον έχει αυτός? Πώς θα στηρίξει τα παιδιά του να σπουδάσουν? Πώς θα ζήσει αυτός? Τι θα φάει? Τι θα πιει? Υπάρχουν, ξέρετε, τραγωδίες και ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά τα οποία μπορεί να μην φτάνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί αν φτάναν πραγματικά οι φωνές θα ήταν τόσο δυνατές που θα το τράνταζαν και μπορεί να τον γκρέμιζαν κιόλας, και εισαγωγικά τον γκρέμιζαν, τον μην παρεξηγηθώ. Ενώ θα δίναν την εικόνα ότι παιδιά εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα και θέλουμε απαντήσεις. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να απαντά σε αυτά. Φτιάχνει ένα αφήγημα το οποίο θέλει να πείσει τον κόσμο ότι ξαφνικά θα γίνουμε πλούσιοι και θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Οι δουλειές πάνε σε λίγους. Οι δουλειές θα πάνε σε λίγους γιατί ούτως ή άλλως το πρόγραμμα ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, το λέει ξεκάθαρα. Και ο κ. Σκυλακάκης, ο κ. Γεραπετρίτης και ο Πρωθυπουργός. Όλο το πρόγραμμα, κύριε Δεσκαλάκη, θα περάσει μέσα από τράπεζες. Μέσα από τράπεζες. Ξέροντας λοιπόν ταυτόχρονα ότι το 80% των επαγγελματιών σήμερα στη χώρα, των μικρών μαγαζιών, δεν μπορεί να περάσει ούτε έξω από την τράπεζα, όχι μέσα. Ούτε έξω από την τράπεζα μπορεί να περάσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα 32 δις θα πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν λεφτά και μάλιστα με έναν τρόπο τέτοιο όπου ο εργαζόμενος δεν θα έχει πλέον κανένα δικαίωμα να διαπραγματευτεί τίποτα. Θα τους δώσουμε τα λεφτά μας, γιατί τα δάνεια αυτά, ξέρετε, δεν θα πάρθουν στην πλάτη εκείνου που θα τα πάρουν. Γιατί είναι ένα δημόσιο χρέος αυτό, ξέρετε, το δημόσιο χρέος. Είναι ένα δάνειο το οποίο θα πάρθει στην πλάτη όλων των Ελλήνων πολιτών, ακόμη και των ανέργων. Ακόμη και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν να βάλουν ένσημο 3 χρόνια και 4 χρόνια. Και αυτοί θα συνυπογράψουν αυτό το δάνειο. Για να το πάρει το δάνειο ο επιχειρηματίας Βέντας, για παράδειγμα, ο οποίος θα τους καλεί να δουλέψουν για 4 εκατοστάρικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ παίζονται χοντρά παιχνίδια, ότι δεν έχει δεύτερη μέρα, δεν έχει επόμενη μέρα.
αυτή η ιστορία που κάποιοι κουβεντιάζουν ή μεταξύ μας που κουβεντιάζουμε, θα το δούμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Δεν έχουμε να δούμε τίποτα και να ράνουμε μετά, εάν υπογραφούν τα προγράμματα, τα 160 προγράμματα του κ. Μητσοτάκη. Εάν υπογραφούν, δεν έχουμε απολύτως τίποτα μετά να κάνουμε. Τώρα, αν υποθέσει κάποιος ότι μπορούμε να διαγράφουμε και να ξεϋπογράφουμε, αν αυτή είναι η μοίρα της χώρας, ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο αγώνας μας δεν θα συνεχίζεται. Αλλά να καταλάβει ο κόσμος και ο άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Μητσοτάκη, και με σεβασμό το λέω στον άνθρωπο αυτόν, ή ο άνθρωπος που απήχε, και με σεβασμό το λέω και σε αυτόν, ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την θέση τους. Την θέση τους και τη στάση τους απέναντι στα πράγματα αυτά. Δεν είχε μιλήσει ο Μητσοτάκης για περικοπές, δεν είχε μιλήσει για μισθούς, είχε μιλήσει για άλλα πράγματα. Στο Θησίο, νομίζω 5-7 μου ήταν, μιλούσε για 7-30 μισθό μέσα στο 2021, σήμερα, φέτος που μιλάμε. Καμία κουβέντα γι' αυτό. Όλο το κέρδος στον επιχειρηματία, μεγάλο επιχειρηματία, με μείωση των μισθών, με μείωση των επιδομάτων. Εδώ διαβάζει κάποιος την έκθεση Πιτσαρίδη και αισθάνεται ιδιαίτερα, θα έλεγα, όχι ενοχλημένος. Ταράζει το άνθρωπος να διαβάζει πως συζητάνε την συγκέντρωση των επιδομάτων όλων σε ένα μοναδικό επίδομα, το οποίο θα το παίρνεις με ισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ένα σπίτι, θα παίρνουν 150 ευρώ νοικιάζοντας ένα σπίτι και θα μένουν εκτός. Θα είναι άνεργοι, γιατί θα είναι 60 χρονών, γιατί δεν τους παίρνει κανείς τη δουλειά, και αυτοί οι άνθρωποι θα παρουσιάζουν ένα εισόδημα το οποίο θα αφαιρείται από το επίδομα. Και στο τέλος θα σου δίνουν 100 και 150 ευρώ επίδομα και θα σου λένε: ωραία, μπορείς να ζήσεις με 300 στάρικα. Θέλω να σας πω, έρχονται πράγματα και θάματα τα οποία πρέπει ο κόσμος να αρχίζει να τα συζητά. Καλό θα κάνει σε όλους μας αυτό. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση πάντως, και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι υλοποιείται σήμερα ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς δεν έχει υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης. Και προφανώς έχουν εξαπατηθεί. Αλλά νομίζω πρέπει να απαντήσουν σε αυτήν την εξαπάτηση με τον τρόπο του καθένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Εγώ, κύριε Βεσκαλάκη. Πολύ φοβάμαι ότι η αυριανή μέρα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Θα είναι μια δύσκολη μέρα και τα μέχρι σήμερα μνημόνια και η κρίση θα μπορεί να είναι ακόμα και βαθύτερη. Χωρίς, εγώ θα πω το εξής, ότι 13 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, ένα πρόγραμμα που αφορά τον στοχευτικό νόμο, τη διαγραφή. Και μόνο αυτό να σας πω, ακούμε πάντα διαγραφή και ακούμε και πάρα πολλούς φίλους να μου λένε ότι ξέρετε, ναι, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε. Εγώ καταλαβαίνω την άποψή τους και τη στεναχώρια τους και όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, και εγώ που μιλάω, ένας άνθρωπος του μικρού μαγαζιού είμαι. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι γόνος πολιτικής οικογένειας ή έχω χρήματα ή έχω λύσει τη ζωή μου, το πρόβλημα της ζωής μου. Λέω όμως το εξής, ότι σήμερα είναι σημαντικό να δούμε και το θέμα της διαγραφής του χρέους που βαραίνει τις επιχειρήσεις και του χρέους που χτίστηκε πάνω εξαιτίας της πανδημίας. Μην αφήσουμε το Μητσοτάκη, μην αφήσει κανένας άνθρωπος το Μητσοτάκη να παραχαράξει αυτό το ερώτημα. Αν πρέπει να διαγραφεί το ιδιωτικό χρέος.